Αποφασισμένοι να έχουν την Ελλάδα σε μόνιμη επιτήρηση, εμφανίζονται οι Ευρωπαίοι. Έτσι, από τη μία σκληραίνουν τη στάση τους στη διαπραγμάτευση και παίζουν καθυστερήσεις και με την εκταμείευση της δόσης του 1 δις ευρώ, ενώ από την άλλη μεταθέτουν ακόμη και για μετά τις ευρωεκλογές τη συζήτηση για το χρέος. Όλοι ρε, απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νάντιας Βαλαβάνη, επιβεβαίωσε ότι η χώρα θα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης επιτήρησης μέχρι να αποπληρώσει το 75% των δανείων που έχει λάβει, συμπληρώνοντας πως η συζήτηση για το χρέος θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. As long as 75% limit has been reached, then post-program surveillance will continue. How long this will mean for Greece, it is at this point of time clearly too early and premature to say. Meanwhile, the issue of debt sustainability can wait a bit longer. In spring, whether Greece has achieved primary surplus in its public finances once Eurostat validates Greek fiscal data, we'll have another review mission, and then sometime in the summer onwards, we will deal with the matter of how to further improve Greece's debt sustainability. Στο ίδιο κλίμα και ο επικεφαλής της Κομισιόν, ο οποίος στέκεται ουσιαστικά στο πλευρό της Μέρκελ και απευθύνει προειδοποίηση προς την επόμενη γερμανική κυβέρνηση να μην εγκαταλείψει την έως τώρα ακολουθούμενη πολιτική λιτότητα στην Ευρώπη, δείχνοντας σαφώς και την Ελλάδα. Δεν θα ήταν σοφό να εγκαταληφθεί ο δρόμος της δημοσιονομικής εξυγίανσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των στοχευμένων επενδύσεων. Οι δανειστές συνεχίζουν να πιέζουν να καλυφθεί η τρύπα στον προϋπολογισμό του 2014 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που η ελληνική πλευρά υπολογίζει το κενό στα 500 εκατομμύρια ευρώ και επιμένει στη θέση ότι δεν υπάρχει περίπτωση νέων δημοσιονομικών μέτρων.